έρευνα για τη μητέρα σου είχε αποτελέσματα. Υπάρχει κάτι που πρέπει να μάθεις. Αν, όπως λέει, γνωρίζει κάτι για τους γονείς σου, δεν μπορείς να το γνωρίσεις. Αραβωνιάς με τον Νικόλα μας. Μπράβο, να τον χαίρεσαι. Ο Μάνος είναι η συμπαθιά σου. Πάντως ευγενικό εκ μέρους του που πήρε για να ευχηθεί. Εγώ ήθελα να σε προστατεύσω, Έλληνα. Από τι? Από μένα. Τι συμβαίνει τελικά, αυτή η γυναίκα που βρήκες είναι η μητέρα μου? Πού είναι, τι είπε? Δεν ζει πια. Φαντάζομαι ότι δεν θα φύγεις τώρα άμεσα. Όχι, θα περιμένω μέχρι να βρεις αντικαταστάτρια. Και φυσικά μπορώ να σε βοηθήσω με τις συνεντεύξεις, αν θέλεις. Αμάντα, σε παρακαλώ, ξανασκέψου το. Είσαι σημαντική για την εταιρεία, δεν θέλω να σε χάσω. Εάν δεν είχε σταματήσει την έρευνα, εγώ θα είχα γνωρίσει τη μητέρα μου. Πώς μπορείς να μου το κάνεις αυτό? Το μόνο που ήθελα ήταν να τη δω, να τη συναντήσω και να τη ρωτήσω γιατί με παράτησε. Ελπίδα. Μου στέρισες τη μοναδική ευκαιρία να συναντήσω τη μητέρα μου. Δεν αντέχω να κάθομαι λεπτό μαζί σου. Δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Ελπίδα. Ελπίδα! Έλα, ώρα για περίπατο. Δεν θα βγω σήμερα. Γιατί? Σήμερα φεύγει ο Ηλίας. Μπορεί να έρθει να με χαιρετήσει. Βλέπω τέρμα το καροτσάκι. Μπράβο. Σε λίγο δεν θα χρειάζεται ούτε τη βοήθειά μου. Με προσοχή μόνο. Μην έχουμε και άλλα ατυχήματα. Πώς έγινε? Κανένας δεν μου λέει πώς ακριβώς έγινε. Επειδή δεν ξέρουμε γι' αυτό. Μήπως είδες που είναι η ατζέντα μου? Υποθέτω εκεί που την άφησες. Έλα σε παρακαλώ, μη μου κρατάς μούτρα. Ξέρεις ότι πρέπει να φύγω. Νομίζω ότι εμένα μ' αρέσει. Αλλά εσύ μου χάλασες το κέφι. Ούτε τον αναβώνα του παιδιού μας δεν πρόλαβα να χαρώ. Καταλάβαμε σε παρακαλώ. Μάνα μου είναι. Και αυτή τη στιγμή με έχει ανάγκη. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι θα ανοίξετε παρτίδες? Έλα σε παρακαλώ, ηρέμησε. Αφού σου λέω δεν θυμάται τίποτα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι μένουμε στο εξωτερικό. Πολύ ωραία λοιπόν. Για ποιο λόγο να πας από εκεί? Γι' αυτό ακριβώς. Για να της πω ότι φεύγω. Αποχαιρετισμός είναι, όχι επίσκεψη. Είναι δυνατόν να φέρεσαι έτσι μετά από όλα όσα μας έχει κάνει? Είναι άλλος άνθρωπος. Ακούς τι λες? Πίστεψέ με που σου λέω. Είδα μια κάτια διαφορετική, ζεστή, ανθρώπινη. Μόνη μου ήμουνα στο σπίτι. Ήταν η Δήμητρα και η Ξένια εδώ. Άστα τώρα, αυτά δεν είναι ευχάριστα. Δικαιούμαι να μάθω πώς βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση. Από ό,τι μας είπαν έγινε διάρρηξη. Κάποιος κλέφτης πήγε να μπει στο σπίτι. Εσύ άκουσες το θόρυβο και καθώς κατέβαινες βιαστικά τις σκάλες, παραπάτησες και έπεσες. Θυμάσαι κάτι? Κάτι θυμάσαι? Έτσι δεν είναι? Όχι, τίποτα. Πού θα πάτε βόλτα σήμερα? Δεν θέλει να βγει. Γιατί, μια τόσο ωραία μέρα και θα κάτσεις μας στο σπίτι? Δεν έχω διάθεση. Επειδή κάθεσαι συνέχεια κλεισμένη μέσα γι' αυτό. Πρέπει να βγαίνεις και λίγο έξω. Όχι σήμερα. Γιατί δεν πάτε στο πατρικό σου? Η Σοφία μου έλεγε ότι θέλεις πολύ να το δεις. Θέλεις να φύγω? Τι είναι αυτά που λες? Εγώ εσένα σκέφτομαι. Δεν σου κάνει καλό να μένεις συνέχεια κλεισμένη. Μην ανησυχείς. Θα καθίσω στον κήπο. Η μητέρα σου έχει πάθει αμνησία ή εσύ? Τώρα γίνεσαι υπερβολική. Μήπως την έχεις συγχωρήσει κιόλας? Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Θα τα πούμε όταν ηρεμήσεις.
Καλημέρα. Μήπως ενοχλώ. Όχι, τι λες, κορίτσι μου, πέρασε να σε δει η κυρία Βάσο, μπας και έχει χάσει. Συγγνώμη, κοριτσάκι μου. Τι έχεις, μωρό μου, γιατί τρέμεις? Τελείωσε. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα πια. Δεν καταλαβαίνω. Τι λες? Η μητέρα μου είναι νεκρή. Όταν πηγαίναμε στα πάρτι, χόρευα καλά. Ήσουν η καλύτερη, όλες σε ζηλεύανε. Θυμάσαι, αν ήθελα να γίνω χορεύτρια. Ναι. Σου είχα πει ποτέ τίποτα? Αυτό ήταν το όνειρό σου όταν ήσουν μικρή. Εκείνος που ήρθε να με δει. Ποιος από όλους, ο γιος σου? Όχι, ο άλλος. Που έλεγε ότι ήταν άντρας μου. Το ξέρεις? Είπες ότι σου θύμιζε κάτι. Όταν κάναμε παρέα, υπήρχε ένα γόρι που σε φλέρταρε πάρα πολύ έντονα. Αυτό δεν εννοούσα. Εμένα μου άρεσε. Έτσι δεν είσαι. Και τι έγινε? Δυστυχώς δεν ξέρω. Μετά έφυγα να σπουδάσω και χαθήκαμε τελείως. Πες μου την αλήθεια. Αρχίζεις να θυμάσαι πολλά, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι υπέροχο. Μην το πεις όμως σε κανέναν. Όχι ακόμα. Είσαι σίγουρη? Ναι. Θέλω να το ξέρει μονάχα εσύ. Νόμιζα ότι δεν ασχολείσαι πια με την εταιρεία. Κανονικά όχι. Όχι, αλλά υποσχέθηκα στο Φάνη να τον βοηθήσω με τον έλεγχο που γίνεται. Μάλιστα. Και από μένα τι θέλεις? Σε πρώτη φάση θέλω να δω τους λογαριασμούς όλων των μεγάλων πελατών. Από πότε? Από τότε που έφυγα και μετά. Ωραία. Θέλεις να σου στείλω εξφαγγέλους στο σπίτι ή θα περάσεις από εδώ? Εξαρτάται. Πότε μπορείς να μου τους έχεις έτοιμους? Εγώ σε μια-δυο μέρες θα είμαι έτοιμος. Καλά. Ειδοποίησέ με τότε. Οκ. Okay. Αυτό μας έλειπε τώρα μόνο. Να κάνει ο Μάνος τον detective για λογαριασμό του γιώκα του. Λογικό μου φαίνεται. Για μένα. Γι' αυτό πήρα τα μέτρα μου. Έβαλα την Ξένια να καλύψει κάποιες τρύπες με λεφτά από τον προσωπικό λογαριασμό της Κάτιας. Πρέπει να μιλήσουμε. Μπορείς να σταματήσεις λίγο αυτό που κάνεις και να μ' ακούσεις? Δεν το πιστεύω. Ούτε τα μισά λεφτά δεν έχει βάλει. Τι παιχνίδι παίζει? Τι έπαθες τώρα, μου λες? Προσπαθώ να σε κάνω να μ' ακούσεις. Ορίστε, σ' ακούω. Δεν το πιστεύω πως την πάτησα έτσι. Νόμιζα ότι ενδιαφερόσουν για μένα. Αλλά τελικά το μόνο που σε νοιάζει είναι η πάρτι σου. Εδώ σου λέω ότι έχουμε πρόβλημα και εσύ αρχίζεις την κρεβατομουρμούρα. Εσύ έχεις πρόβλημα, όχι εγώ. Δεν το πιες αυτό.
Σε είχα προειδοποιήσει ότι θα φτάσω στα άκρα. Αγάπη μου. Μωρό μου. Αφού ξέρεις πόσο πιεσμένος είμαι αυτό το καιρό. Εξάλλου, για μας τα κάνω όλα. Αυτά τα παραμύθια δεν περνάνε. Ο Στέφανος φταίει. Για όλα. Μου στέρισε τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσω τη μητέρα μου. Τον μισώ. Θα τον μισώ για όλη μου τη ζωή. Δεν θέλω να μιλάς έτσι. Και καταρχάς, πώς είσαι σίγουρη πως αυτή ήταν η μητέρα σου? Αυτή ήταν. Όλα τα στοιχεία αυτό δείχνουν. Είχε βρεθεί. Και όταν πήγα να τη συναντήσουν, ανακάλυψαν το χειρότερο. Είχε πεθάνει. Δεν πρόλαβα να τη δω ούτε για μια φορά. Σώπασε, παππούλα μου. Δεν θα τη γνωρίσω ποτέ. Είμαι τελείως μόνη μου. Δεν θέλω να το ξανακούσω αυτό, γιατί δεν είσαι μόνη σου. Ακόμη και όταν βρέθηκε το πιστοποιητικό μου, εγώ δεν σταμάτησα να ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα έβρισκα τους γονείς μου. Δεν πρόκειται να γνωρίσω ποτέ τη μητέρα μου. Ακούσέ με, σε παρακαλώ. Τους ανθρώπους δεν τους δένει μόνο το αίμα, αλλά η αγάπη. Και εσύ έχεις πολλούς ανθρώπους που σ' αγαπάνε. Εγώ θα είμαι πάντα εδώ και η αγκαλιά μου ανοιχτή για σένα. Μπορεί να μην σε γέννησα, αλλά σε αγαπάω περισσότερο και από παιδί μου. Είχα φτάσει τόσο κοντά. Θα μπορούσα να την είχα γνωρίσει, να την είχα δει. Δεν αντέχω να σε βλέπω έτσι. Θες να πας στο δωμάτιο της Τόνιας να ξαπλώσεις? Όχι. Άσε με να σε φροντίσω. Πρέπει να φύγω να πάω στη σχολή μου. Ωραία, δεν χάλασε και ο κόσμος να λείψει για μια μέρα. Βγαίνουν τα αποτελέσματα σήμερα. Θα στα πει ο Χάρης, μια φίλη σου. Σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Αλλά δεν γίνεται. Φαίνεται ότι στο μοναδικό πράγμα που μπορώ να ελπίζω είναι το μέλλον μου. Ρε κορίτσι μου. Σταθή. Τελείωσαν αυτά, κατάλαβες? Λοιπόν, θέλω το μερίδιό μου από αυτά που πήραμε από την εταιρεία σήμερα κιόλας. Τι είναι αυτά που λες? Τι θα το συζητήσουμε? Και αν δεν μου τα δώσεις, άρχισε να ετοιμάζεις τα μπογαλάκια σου για τον κορυδαλό. Εσένα έψαχνα. Μόλις έδωσα το γραπτό τεστ και τα πήγα πολύ καλά. Την έχουμε σίγουρη την πρόκριση. Συγχαρητήρια. Ναι, αλλά δεν τελείωσα. Πρέπει να μάθω τουλάχιστον μία συνταγή. Μήπως έχεις καμιά ιδέα? Πότε είναι ο διαγωνισμός? Σε λίγες μέρες, αλλά πρέπει να περάσω οπωσδήποτε. Μη σε νοιάζει. Ξέρω τα γούστα του αντίπα και έχω σκεφτεί το πιάτο σου. Αρκεί να είναι κάτι εύκολο. Μην ανησυχείς καθόλου. Το έχω σκεφτεί και αυτό. Σε ευχαριστώ. Θα σου αφιερώσω την νίκη. Μπορώ να σου μιλήσω λίγο? Ναι, φυσικά. Είσαι μόνη σου? Η Δήμητρα έχει πάει για ψώνια και η Έλισσα στο κήπο. Σου έχουν μιλήσει για βόλτα? Η πεθερά μου αποφάσισε να μείνει σπίτι σήμερα. Είναι, λέει, κουρασμένη. Δηλαδή, δεν θα βρεθούμε? Και εμένα μου ήρθε ανάποδα, αλλά δεν γίνεται. Και περίμενα πώς και πώς να σε δω, να μένουμε λίγο μόνοι μας. Με σκεφτόσουν. Πολύ. Όλη τη νύχτα μάτι δεν έκλεισα. Εσύ? Ναι, λιγάκι. Λιγάκι. Σε θέλω πάρα πολύ. Όπως θες. Θα γίνεται να το ξανακάνουμε εδώ μέσα, είναι επικίνδυνο.
Τι θα γίνει, να δει κάποιο να παίρνει στο δωμάτιό μου. Θα έχω τα μάτια μου 14, μην ανησυχεί. Δεν πρόκειται να αφήσω κανέναν ποτέ να σου κάνει κάτι. Εσύ το μόνο που θα κάνει είναι να μου ανοίξει την πόρτα. Και γιατί να το κάνω αυτό? Γιατί απόψε θα είναι πολύ καλύτερα. Στο υπόσχομαι. Καλά, αλλά για λίγο. Μέχρι το ξημέρωμα θα μείνω. Τι? Δεν γίνεται. Ένα βράδυ σου ζητά μόνο. Ε? Τι σκαρώνεις πάλι, μπορείς να μου πεις? Για τον Γκρέκλες. Του ζήτησα κάτι σε σχέση με τη σχόλη. Δεν περίμενα ότι θα σε ενοχλούσα. Ξέρεις πολύ καλά για ποιο πράγμα μιλάω. Γιατί δεν έκανες τη μεταφορά που σου είπα? Τι περιμένεις, να μας τσακώσουν, να μας βάλουν φυλακή? Τι εννοείς, έβαλα λεφτά. Αυτά τα ψίχουλα, αυτά δεν φτάνουν, τα γιαζίτο. Τόσα μπορούσα να πάρω, αύριο πάλι. Και όταν πήγα να μπω εγώ στο λογαριασμό, είχε αλλάξει ο κωδικός. Δεν είναι δυνατόν αυτό, πώς έγινε? Μη μου το παίζεις τρελίτσα εμένα, λέγε γιατί το έκανες. Νομίζω ότι είναι και αυτό κάποιο κόλπο. Δεν νομίζω, είμαι σίγουρος. Σε ξέρω καλά. Όλα κιόλα, δεν σου επιτρέπω. Α, μου το παίζεις στιγμένη κιόλα. Δεν σκέφτηκες καθόλου ότι μπορεί να το έκανε κάποιος άλλος? Ποιος δηλαδή? Η τράπεζα πανέξυπνε, που βιάστηκες να τα βάλεις μαζί μου. Και γιατί να το κάνουν? Για λόγους ασφαλείας. Έχω ακούσει ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα αλλάζουν τους κωδικούς του ίντερνετ γιατί τους πάνε εύκολα. Και γιατί δεν έβαλες το ποσό που σου είπα? Πες μου τι παιχνίδι παίζεις. Καλά, είσαι τελείως άσχετος. Ο κάθε λογαριασμός έχει ένα ημερήσιο όριο. Τόσα μπορούσα να βγάλω. Και εντελώς τυχαία άλλαξε και κωδικός. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να το έκανε και η γιαγιά. Έχει ήδη αρχίσει να μιλάει και να συνεννοείται. Μπορεί να ζήτησε από το Φάνη να το κάνει. Δεν με νοιάζει ποιος το έκανε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να καλύψουμε την τρύπα. Γιατί δεν επιστρέψεις εσύ τα λεφτά που έκλεψες? Αυτό δεν γίνεται. Ξέχασέ το. Και τι προτείνεις δηλαδή? Κάπως με κάποιο τρόπο να σταματήσει ο έλεγχος. Αυτό αποκλείεται. Ο Φάνης είναι αποφασισμένος να συνεχίσει. Αν μπερδευόντουσαν κάπως τα στοιχεία. Δεν μπορούμε να επέμβουμε στην έρευνα, το ξέρεις. Τότε θα πρέπει να εξαφανιστούμε. Κι εσύ κι εγώ. Να ξέρεις ότι ζήτησα ακόμα ένα χειρουργό τώρα που θα λείπω. Έστω και με απόσπαση. Με τα φάρμακα τι γίνεται? Έχουμε νέες παραγγελίες? Αυτό το φάκελο εδώ είναι όλα τα στοιχεία. Με τους προμηθευτές τι έχεις κάνει? Άλλαξες ή άφησες τους ίδιους που είχα κανονίσει εγώ? Συγγνώμη. Μισό λεπτό, είναι κάτι προσωπικό. Καλημέρα. Σας έχω πάρει πολλές φορές, αλλά δεν σας έχω βρει. Τι θα θέλατε? Να σας ενημερώσω για την κατάσταση της υγείας της κυρίας Καλυφατίδη. Από ό,τι έχω μάθει, θα πηγαίνει μια χαρά. Κάτι παραπάνω? Έχει αρχίσει και συνεννοείται. Νομίζω ότι τώρα μπορείτε να της μιλήσετε για τη συμφωνία μας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να την πιέσω ακόμη. Δεν καταλάβατε. Πρέπει να της μιλήσετε. Έχω δάνεια που τρέχουν. Κινδυνεύω να χάσω ακόμα και το σπίτι μου εξαιτίας της. Λυπάμαι για την κατάστασή σας, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα μου φωνάξει εκείνη όταν θα είναι έτοιμη. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Με συγχωρείτε. Έχω μια βιαστική δουλειά. Γεια σας. Μισό λεπτό. Τι έγινε, όλα καλά? Με δουλεύεις? Τίποτα δεν πάει καλά. Το μόνο που κάνω είναι να πληρώνω λογαριασμούς. Τότε πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός. Δεν θέλεις να χαλάσει δουλειά με την Καλυφατίδη? Δεν το πιάσα αυτό. Σου είπανε κάτι? Περίπου. Από ό,τι έμαθα δεν είναι και πολύ ευχαριστημένη μαζί σου. Λόγια του Φάνη είναι αυτά, είμαι σίγουρος. Δεν με γουστάρει επειδή η Τόνια διάλεξε εμένα. Ούτε διάλειμμα δεν μπορώ να κάνω. Ελπίδα, όταν συναντηθήκαμε, δεν προλάβα να σου πω το κυριότερο. Αλλά όπως έφυγες...
Έχει κουραστεί. Ας πάμε καλύτερα μέσα. Όχι. Θέλω να τα αφήσω. Ξέρεις, σκέφτομαι το απόγευμα να κάνουμε μια βόλτα. Θα ξεκουραστείς πρώτα λίγο και μετά. Εσύ τι λες? Καλημέρα σας. Μας αφήνεις για λίγο? Βλέπω άρχισες τις βόλτες. Περίμενα. Ήξερα ότι θα έρθεις. Ήρθα να σε αποχαιρετήσω. Γυρίζω πίσω. Εκεί που μένω. Βοηθάς να καθίσω λίγο? Οπότε θα ξανάρθεις? Δεν ξέρω ακόμα. Αλλά θα ξαναγυρίσω γρήγορα. Στο υπόσχομαι. Την άλλη φορά να φέρεις και τη γυναίκα σου. Θέλω πολύ να τη γνωρίσω. Θα της το πω. Παλιά έμενες κι εσύ μαζί μου. Έτσι δεν είναι? Έχει περάσει πολύ καιρό από εδώ. Γιατί έφυγες? Γιατί πήγες στο εξωτερικό? Για πολλούς λόγους. Πες μου. Κανένας δεν μου λέει. Σαν να υπάρχει κάτι που πρέπει να μου κρύψουν. Δεν μου ήταν εύκολο, μην νομίζεις. Αλλά έπρεπε. Αναγκάστηκα. Από τι? Δεν είναι ανάγκη να τα μάθεις όλα. Κι όμως είναι. Πρέπει να ξέρω τι έχει γίνει. Προσπαθώ να καταλάβω. Μην πιέζεις τόσο πολύ τον εαυτό σου. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Βλέπω τα παιδιά μου. Τα εγγόνια μου. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν τα αντέχω. Την επόμενη φορά που θα έρθω, θα θυμάσαι τα πάντα. Σου είχα δυναμία. Έτσι δεν είναι? Το θυμάσαι? Η ψυχή μου το νιώθει. Εγώ σου είχα. Πολύ μεγάλη. Μήπως κρυώνεις? Θέλεις να πάμε μέσα? Εγώ δεν έκλεισα μάτια όλη νύχτα. Τι κάνεις εδώ? Περιμένεις κάποιον? Ναι, ένα φίλο μου. Για λέγε. Το ξέρουμε? Όχι, πήγαινε μέσα και έρχομαι. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Τι έγινε, Δεσποινής? Με περιμένετε? Από ό,τι φαίνεται, κάποια μηχανογραφία ετοιμάζεται πάντα. Με έχετε παρεξηγήσει. Γι' αυτό σας έφερα αποδείξεις. Μάλιστα. Μισό λεπτό.
Έχετε κάτι πιο πρωτότυπο? Συγγνώμη. Δεν σας πειράζει που σας κοροϊδεύει με το Όχι τίποτα. Ότι σου πέφτει λόγος, αλλά θα σου πω. Ξέρω για αυτό το ραντεβού. Και γνωρίζω και το λόγο που έγινε. Οπότε αν δεν έχεις κάτι άλλο, με συγχωρείς, έχω δουλειά. Είστε πολύ αφελείς, κύριε καθηγητά. Το πρόβλημά σου εσένα ποιο είναι? Να σας προστατεύσω, θέλω. Να με προστατεύσεις, εσύ, εμένα την Ελπίδα. Δεν την ξέρετε καλά. Αλλά πολύ σύντομα θα καταλάβετε. Πρέπει να σταματήσεις να την ενοχλείς. Σε έχεις κάνει πολύ κακό ήδη. Σας έρνει κανονικά από τη μύτη, έτσι. Κρίμα. Και σας είχα για έξυπνο. Το καλό που σου θέλω. Θα το μετανιώσεις πολύ πικρά. Πάρα πολύ πικρά. Εγώ ήμουνα, αλλά από ό,τι φαίνεται άργησα. Και τι ήθελες? Να μου μίλησε πίτσα και σκέφτηκα μήπως έφερνες καθώς ερχόσουν. Κατάλαβα. Πάλι δεν έχουμε φαγητό, ε? Φυσικά και έχουμε γυρεύσει. Απλώς είχα όρεξη για πίτσα. Να πας να πάρεις μόνη σου, άμα σου μύρισε. Έτσι κι αλλιώς για βόλτες πρώτη είσαι. Τι έπαθες πάλι, μπορείς να μου πεις και τα δάση μαζί μου? Δάνεια, κάρτες, λογαριασμοί, έξοδα. Μπορείς να μου πεις πώς θα πληρωθούν όλα αυτά? Πάλι τα ίδια άρχισες. Δεν βαρέθηκες ακόμα? Δεν προλαβαίνω να βαρεθώ. Δουλεύω σαν το σκυλί. Σε παρακαλώ, χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου. Δεν σου αρέσουν αυτά που λέω, έτσι? Μήπως δεν σου αρέσω κι εγώ? Βέβαια. Τώρα που άρχισες τα παιχνιδάκια με τον πρώην σου. Τι είναι αυτά που λες? Έχεις τρελαθεί τελείως. Γιατί ψέματα είναι. Γι' αυτό δεν πάθηκε να με διώξει από την Καλυφατίδη. Για να με βγάλει από τη μέση. Μαζί το σχεδιάσατε, ε? Πώς μπορείς να ισχυρίζεσαι κάτι τέτοιο? Κάνω υπομονή. Αλλά πώς θα να αντέξω πια? Απ' τη μια η μάνα σου που δεν με χωνεύει, απ' την άλλη ο γκόμενος, πώς ανανεχτώ μου λες! Γίνεσαι πολύ άδικος και το ξέρεις. Μπορεί να κάνω το βλάκα, αλλά δεν είμαι. Αλλά πού να καταλάβεις εσύ? Το μόνο που σε νοιάζει είναι η καλοπέρασή σου. Σωστά. Μόνο τεμπέλε δεν έχεις πει ακόμα. Να που το άκουσα κι αυτό. Γιατί τι κάνεις όλη μέρα? Αραχτή μπροστά στην τηλεόραση είσαι. Βρήκες το κορόιδο να σε πάρει και τώρα μας το παίζεις, κυρία. Με κάνεις να μετανιώνω που σε παντρεύτηκα. Αλλά δεν φταίει εσύ. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που γύρισα κοντά σου. Αφού ήξερα τι άνθρωπος είσαι. Έχασες τον πλούσιο γαμπρό, γι' αυτό τα λες αυτά. Ντροπή σου! Θα το μετανιώσεις αυτό που έκανες. Εσύ θα το μετανιώσεις. Στην ελληνική αγορά τα μύδια και γενικότερα τα οστρακοειδή διατίθενται κυρίως σε ψύχα. Έτσι όμως δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν είναι φρέσκα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει πάντα να αγοράζουμε τα οστρακοειδή με το κέλυφός τους. Και φυσικά πάντα κλειστά, έτσι. Τώρα σε ό,τι αφορά το νερό που έχουν μέσα, καλό θα είναι να μην το πετάμε. Γιατί δίνει μια πολύ ωραία γεύση και μια μυρωδιά θάλασσα στο φαγητό μας. Επίσης... Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή. Έχουμε τα αποτελέσματα του τεστ που γράψατε. Τα ονόματα των 5 σπουδαστών που θα διαγωνιστούν στη μαγειρική είναι... Γιώργος Μακρύς, Λέτα Κανάκη, Μαρία Ηλιοπούλου, Ξένια Παπά και Ελπίδα Φωτίου. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Συγχαρητήρια, Ελπίδα μου. Τουλάχιστον πέρασες εσύ. Έλα, μη στεναχωριέσαι. Με τόσο κόσμο που πήρε μέρος, ήταν και λίγο θυματήχης, ε. Να την ακούς τη φίλη σου. Δεν σημαίνει ότι δεν ήσουν καλή. Εμένα με ενδιαφέρει να νικήσεις αυτή την αχώνευτη, την ξένα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα κατάφερε η άσχετη. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά. Εσύ τι έπαθες? Κανονικά θα έπρεπε να είσαι χαρούμενη. Έμαθα κάποια πράγματα για τη μητέρα μου και... Από τον Στέφανο? Ναι. Και? Άστα, Χάρη. Άστα, θα τα πούμε στο σπίτι το βράδυ. Εντάξει. Τόνια, έλα αγάπη μου.
Κοίτα τι σου έχω ετοιμάσει. Έλα, έλα να φας τον κρύο. Παρήγγειλε την αγαπημένη σου. Κάνει. Για ποιο πράγμα? Με κοροϊδεύεις. Δεν μου είπες ότι θα το αναλάβεις εσύ? Το είπα, αλλά δεν πρόλαβα. Με τρέχουν από το πρωί. Μ' αρέσει που ήθελες και να σε εμπιστευτώ. Έρχομαι από εκεί για να τα πούμε μια και καλή. Δεν θα με δω. Πάω τώρα να το κανονίσω. Το καλό που σου θέλω. Γιατί έτσι και με κοροϊδέψεις και αυτή τη φορά θα με βρεις μπροστά σου. Άσε τα ζόρια και κοίτα να μου φέρεις τα λεφτά που σου ζήτησα. Μόλις δω κάτι από σένα θα τα έχεις. Εδώ εμένα, περίμενες. Λυπάμαι, αλλά δεν ήρθα για σένα. Μου κροϊδεύεις. Αφού η Ελπίδα έφυγε πριν λίγο, δεν μπορεί να μην την είδες. Μην αρχίσεις πάλι τα ίδια. Γιατί το κάνουμε αυτό? Δεν καταλαβαίνω. Θέλω να είμαι μαζί σου. Αν μου ζητούσες τώρα να τα παρατήσω όλα, θα το έκανα για σένα. Τα είπαμε αυτά. Σε παρακαλώ, θα έκανα τα πάντα για σένα, Στεφανέ. Ας κάνουμε μια καινούργια αρχή. Δεν είναι αργά. Τελειώσαμε, ξενιά. Πάρ' τα απόφαση. Και την προτιμάς εκείνη, έτσι δεν είναι? Καληνύχτα. Καληνύχτα. Έχεις λίγο χρόνο? Τι θέλεις εδώ? Θέλω να μιλήσουμε. Πρόκειται για την Ελπίδα. Δεν πρόλαβα να της πω κάποια πράγματα και πρέπει να μάθει. Yeah,